Ο Θεός σας με κλέσει, ο Θεός σας με κλέσει, ο Θεός σας με κλέσει, αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον παρτίσας και εντίσεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Christ is risen from the dead, by death he has trampled upon death, and to those in the tombs he has granted life. Christos Anesti ek nekron thanato thanaton pa Τίσος και τις εν τις μνήμασι ζωήν χαρισόμενος. Δόξα Πατρί. Δόξα Πατρί. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητα τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγέσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των οποιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φλέτες ημών, και εμείς συνέχιση ημάς εις πειρασμών, αδερίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και δυναμής και η δόξη του Πατρός και του Θεού Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σώφυλά των δια του σαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Lifted up on the cross by your free will, Christ God, grant mercies to the new commonwealth that bears your name. Gladden our faithful rulers by your power, giving them victory over their adversaries. May your alliance be for them a weapon for peace, an invincible standard, now and always and forever. Amen. Awesome and unfailing protection, do not spurn our supplications, gracious and all praise Theotokos. Uphold the Orthodox Commonwealth, preserve those who have called to govern, and grant them victory from on high, for you, the only Blessed One, gave birth to God. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέο σου δεμεθά σου επάξουν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Με τη δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέβομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Δόξα τη Αγία και αιμοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νεψίς Θεό και πηγήνεις ανθρώπις στα βακία. Δόξα νεψίς Θεός και πηγήνεις ανθρώπις στα βακία. Δόξα εν ύψεις Θεό και πηγή της ανθρώπης εδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, ανακαλεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου, ανακαλεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επλήθησε, τι λεβοντές με. Πολύ επανίσθεται με, πολύ λέω στην ψυχή μου ότι ουκ έστει σωτρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύντα, Κύριε, αντιλήπτω μου και η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκλαξαν και επίκουσέ με εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλαψετέ μου.
που φοβηθήσουμε από μεριά τον λαό τον κύκλο συμπληθυμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επατάξας με πάντως εχθρένοντας μη ματέως, οδόντας με αμαρτωλών συνέδρας και το σιτρία, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε, είπε σου εξηγέρθη, ότι Κύριος αντιλέψετε μου. O Lord, in your anger rebuke me not, chastise me not in your wrath. O Lord, why your arrows have bored into me and your hand weighs heavily upon me. Because of your wrath there is no soundness in my flesh, there is no peace in my bones because of my sins. For my iniquities have overwhelmed me, they have weighed upon me like a heavy load. My sores have become stench and festering because of my folly. A stooping and exhausted wreck I stumbled mourning all the day. My loins were burning with fever, for my life is a total mockery, and there is no soundness in my flesh. I was crushed and deeply afflicted. I roared with the groaning of my heart. O Lord, all my longing is known to you, and my groaning is no secret to you. My heart races, my strength has left me, and even the light of my eyes has failed me. My friends and companions approached and stood by, while my closest kinsmen kept their distance. And those who sought my life were egged on, while those who wished me ill spoke lies, plotting deception all the day. But I remained as a deaf man and heard them not, as a dumb man and opened not my mouth, as a man who has not heard a thing and thus has no retort upon his lips. In you, O Lord, I have placed my trust. You will give heed, O Lord, my God. I said, O that my foes cease to gloat over me, who bluster mightily when my feet stumbled. As for me, I am ready to be scourged, and my pain is with me always. Indeed, I myself confess my guilt, and I will live in anguish because of my sin. Those who rendering evil for good oppose me when I sought for justice, but my enemies survive and overpower me, and those who hate me without cause are multiplied. O Lord, forsake me not, stay not afar from me, hasten to help me, O Lord of my salvation. In you, O Lord, I have placed my trust. You will give heed, O Lord, my God, hasten to help me, O Lord of my salvation. Ο Θεός μου προσεωτρίζω, δίψησε η ψυχή μου, ως προς απλώς είσαι άξ μου, γερή μου και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου, η οφθήνησή του, τη δύναμη σου και τη δόξα σου, ότι κραήσουν το ελαιό σου, είπε ζωάς, τα χείλη μου έπαινε σου είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώ τα σχήρας μου, ως εξθέατος και ποιότης, επληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαινε εσύ το στόμα μου. Η εμνημονεύουν σου επί της τομνής μου, εν της όθησε μελέτω εισέ, ότι με γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τερίγου σου, εγκαλιάσου με κολλήθη ψυχή σου, κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εσύ της ψυχή μου, εις ελεύσουν εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσουν δε εις ερχήρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων, έσουν το δε βασιλεύς του, εφρανθήστε επί το Θεό, επενεθήσετε πας. Ο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν το άδικα. Εν τε σώθρης, εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν το σκέπτη των πτερήγων σου αγαλιάσου, με κολλήθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού, δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και έκει στους αιώνας των εν αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, κλώει τσιου αϊκά. Λόρα μέση, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. O Lord, God of my salvation, day and night I cried out before you. Let my prayer reach up to you. Lend your ear to my plea, O Lord. For my soul was filled with trouble, and my life came close to Hades. I was reckoned with those who go down to the pit. I was like a man beyond help, left for dead. Like the slain left to lie in the grave, those who you remember no more. For they are cut away from your hand. You have cast me down to the deepest abyss, into darkness and the shadow of death. Your anger was a burden upon me, you poured your billows over me. You took my friends away from me, you made me loathsome to them. I was closed in and could not escape, my eyes grew dim with distress. I cried out to you, O Lord, all the day. I stretched out my hands to you. But will you work wonders for the dead, or can physicians raise them up to sing your praise? Does anyone sing your love in the grave, or your truthfulness in the midst of perdition? Are your marvels ever known in darkness, or your justice in the land of oblivion? And yet, O Lord, I cried out to you, and to you my prayer shall rise at dawn. Why, O Lord, do you reject my prayer? Why do you hide your face away from me? I am wretched and troubled since my youth. I was raised high, then humbled and distressed. Your plagues have swept over me, and your terrors have left me shaken. They surround me like waters all the day. They close in upon me from all sides. You have distanced from me friend and neighbor and my acquaintances, so wretched am I. O Lord, God of my salvation, day and night I cried out before you.
Let my prayer reach up to you. Lend your ear to my request, O Lord. Bless the Lord, O my soul. May all that is in me bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all the gifts from him, who pardons all your sins and heals all your infirmities, who ransoms your life from corruption and crowns you with his love and mercies, who fills your longing with what is good, and your youth is renewed like the eagles. The Lord performs deeds of kindness and vindication for all the oppressed. He has made known his way to Moses and his will to Israel's children. The Lord is the one of compassion and mercy, long-suffering and manifold love. His contention is not forever, nor will his anger always last. He has not dealt with us as our sins demand, nor does he repay our evil deeds. For as high as the heavens stand over the earth, so far as the Lord extended his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our sins from us. As kind as a father is to his children, so is the Lord to those who fear him. For he himself knows well how we were formed, remembers we are only made of dust. A man, his days resemble grass. As a flower of the field, so shall he bloom. But let a breeze pass over him, and he is gone, and never shall he know his place again. But the love of the Lord is from all eternity, and to all eternity for those who fear him. And his justice is upon the children of children of those who keep his covenant and remember his laws to obey them. The Lord has established his throne in heaven. Over all things his kingship is supreme. Bless the Lord, all you his angels, you strong and mighty ones who obey his word on hearing the sound of his decree. Bless the Lord, all you his powers, his attendants who obey his will. Bless the Lord, all you his works in every place of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, in every place of his dominion. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησον την δέησήν μου, εν τη αλήθεια σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον μου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμι εταράχθη η καρδίαν μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της εργού σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσετάς χειράς μου η ψυχής μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου, το πρόσωπόν σου από εμού και ομοιωθήσομε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι η πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι πρόσε ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τα δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδήγησε με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό, Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας το αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
Εν ειρηνή του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. For the peace from above the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord have mercy. Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των Παναγνώσεως του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αγίου οικού τούτου και τα μεταπίστειας ευλαβίας και φόβου Θεού εσίων τον εναυτό του Κυρίου δεήθομεν. Υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κυρίου και του Λαού του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. For this land, its civil authorities and all its people, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ της πόλεως και νορίας και κοινότητος ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. For seasonal weather, the abundance of the fruits of the earth, and peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ πλεών των διπορούντων, όσουν των καμνώτων εκμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, anger, danger, and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, the scientists, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Αμήν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεό Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Give thanks to the Lord and call upon His holy name. God is the Lord and He revealed Himself to us. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Πάντα τα έθνη εκκύκλωσαν με και το ονόματι Κυρίου ύμνη, ημιν άμην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. And this came about from the Lord and it is wonderful in our eyes. God is the Lord and He revealed Himself to us. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Παρακυρίου εγένετο αυτή και δεστήθαμαστην οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφάνεν ημιν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ο ευσήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθέλων το άχραντο σου σώμα, σιδώνει καθαρά η λύσας και αρώμα, σι εμνήματι και νοκιδεύσας απέθετο, αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε παρέχον το κόσμο το μεγαέλεος. When you descended unto death, O Lord, who yourself are immortal life, then did you mortify hate by the lightning flesh of your divinity. Also, when you raised the dead from the nether world, all the powers of the heavens were crying out, O giver of life, Christ our God, glory to you. Ο αμνός σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, συνήφιε πως πόθω και σε ζητούσα άθλο, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βατισμό σου και πάσχω δίασε ως βασιλεύσεις συν συν συν.
και θνήσκω υπέ σου, ή να και ζήσω εν σύ άλλος θυσίαν άμωμο προσδέχου τη μεταπόθω τη θύσανση, αυτής πρεσβείες έλος ελεήμων, σώσοντας ψυχάς ημών, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Εν όρη των αμωμών ως περίλιος έλαμψας και μαρτύρικος Θεοφόρε προς Θεόν εξεδίμησας. Βαρβάρον υποστάς επιδρόμας Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού, δια τούτο αναβλύζεις χάρη να ήτης ευλαβώς φώσει. Δόξα το δε δοκόντης ίσχυν, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη δία σου, πάσιν η άματα, παθ' νέον ever into the ages of ages. Amen. The angel standing at the sepulchre cried out and said to the ointment bearing women, the ointments are appropriate for mortal men, but Christ has been shown to be a stranger to decay. So go and cry aloud, the Lord has risen and granted the world his great mercy. Έτηκε την ίδια του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε λέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντου των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σώον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το κότι σοφή την ουρανίον ύφη του ποιητού και ακύραν το κόμι του λύτρωτου, ειρήνη τιμήσω με την αμνάδη την πάντημον, την και μεταπόντων εν εφέλες αθήσαν, μαγέδων εκ πόλεως εις Έφεσον θάσασαν, ένθεσις τα σημείς και της Θέρα της πάντας, εν Θεός εξέπληξας και την πίστην εκήρυξας, αθληφόρε αητήτε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των τεσμάτων άφεση δωρήσαστε, της εωτάς σου υπόθω την Αγία μνήμην σου, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Not quitting the immaculate bosom in the highest, for all you accepted burial and resurrection, glory to you, O Lord. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τους νόμους λαθούσα της φύσεως, το θείο τόκο την παρθενία συνειρμόσας, μόνη γαρέτε και στον προσεού, γεννηθέντα χρόνος, διώσε Θεοτό και μεγαλύνομεν. Καλημά της ειρήνη και Χριστού νύφη αυθόρε, σι αυτό παρεστώσα, ως ωραία και πάγκαλος, ως δίθος φεδρούς και διαυγής, τα στίγματα φέρουσα σαρκός και αίματον την πορφύραν, υπέρ ημών απαύστος πρέσβευε, δόξα το δε δοκόν της ίσχυ, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε αναδείξαντι λαμπρός, παρθενών όντος, καλόνιν και μαρτύρων καύχημα, but now and ever into the ages of ages. The women came with ointments very early in the morning, and they saw that the tomb was empty. Then they went and told the apostles, the mighty one has overpowered corruption, and he has rescued those who were bound in Hades. Proclaim it openly that Christ God has risen, granting us his great mercy.
εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβου και σώσω σωτήρ μου. Since my youth have many passions weighed war against me, O my Savior, nonetheless, help me and save me. Ημισούντες αυτό, Σιών αισχύθητε από του Κυρίου ως χώτος γαλ, πυριαίσθεστε απεξηραμένη. You the haters of Zion, be put to shame by the Lord Almighty. For like thatch in fire, you will be completely dried up. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχής ούτε και καθάσι ψούτε λαμπρίνετε την τριάδικη μονάδη ιερό κρυφείο. Both now and ever and to the ages of ages, amen. From the Holy Spirit do the streams of grace well forth. They irrigate everything created so that life be engendered. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λοϊσόν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να απέβομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας απνοή ενεσάτω τον Κύριο. Λέτε. Everything that breathes, praise the Lord. Ένεσα το πνοή. Πάσα τον Κύριον. Και υπέτει και ταξιωθήνε ημάς τις ακροάσεις του Πενκυνίου, Κύριε το Θεόν ημών και το εύσομε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία όρθι ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματί σου. Κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το αναγνώσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπων επιβαλούσι γάρεφη μας, τα σχήρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις αναγωγάς και φυλακάς αγωμένος επί βασιλής και ηγεμόνας ένε και το ονοματός μου, αποφύστε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστε ούν εις τας καρδίας ημών μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ουδήν ίσον δε αατύπην, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν, παραδοθήσετε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών, και θανατώσου συνεξιμών και έσυσε μισούμενοι από πάντο δια το όνομά μου και θρίξε τις κεφαλής ημών, ούμοι απόλυτε, εν την υπομονή ημών κτίσαστε, τα ψυχάς ημών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God, apart from you we know no other. We call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross joy has come to the whole world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection. For having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελέησομαι ο Θεός κατά το μεγαλαίο σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάψω τον ημιωμά μου. Επιπλέον πλήρμα από τις ενεμίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισώμαι.
Ότι την αμονομία μου εγώ γινώσκω και ματιέμαι ενώπιό μου στη διαπαντό, σήμων οήματων και το πονηρών ενώπιών σου επίσα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εκκρίνεσαι, στα ειδού γάρ εν ανομία συνελήφθηνε και να ματιέ εκείσε με η μήτρη μου, ειδού γάρ αλήθεια ανεγάψτα, δηλαδή κρύφε τη σοφία σου δροσάσμη. Ραντιίσμε και ισόβε καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε γαλλία συγκεφροσύνη, αγαλιά στο στέατε ταπεινωμένων. Από στο προ τον πρόσωπό σου, από το ματιό μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσεων είναι ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγκαίνη σου εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον. Μη αντανέλει απ' μου. Απόδοση με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και ηγεμονικό στηριξό με. Τη δάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία με αγκαλία στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανικελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία, ναι, το κάνω ολοκαυτώματα. Ού και ευδοκίση. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένο και τα τυπωμένη είναι ο Θεό. Ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, αντιευδικίε σου Σιών και κεδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίση τη θυσία, αντικειοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσου είναι πιο θυσία στην σου μόσχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Τες της αθλοφόρου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Both now and ever and to the ages of ages, Amen. Through the intercessions of the Theotokos, O Lord of mercy, blot out my many offenses. Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός, κατ' ο μεγαλεός σου, κατ' το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Ανάθησα εαυτήν παντοδύναμον ευάτην, κρατονουμένη το ερωτή του Χριστού, και την γεώδη καταλήψα στοργήν, ενέδισο την λαμπάδα της αιωνίου ζωής, ον βίος υπάξας θάλαμος, εις εν αγέλε προς ανάπαυονται, είσοδον ευράμενε της αιωνίου ζωής, μεθόν οικέτευε Χριστόν ειρήνη, τρισόλβιε υπέ των ψυχών ημών. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σε λέει και εκτιρμής, ύψον κέρας χριστιαν ορθοδόξων και κατάψανε φημάστα λέει σου τα πλούσια πρεσβείες παναχράντοντα εσποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένο Μαρίας, δυνάμει του μία και ζώπιου σταυρού, προστασίες το τιμήνε που ουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμήν δόξου που φύτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανευθύνων Αποστόλων, των Εναγίες Πατέρων ημών μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγοριού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λεήμνος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύριες Πίδων Επισκόπου Τρυπνηθούντος και Νεκταρίου του Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρος, Θεοδόρου του Στατιλάτου, και μηνά του Θαυματουργού. Των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, των Αγίων Εδόξων, Θέκλας Βαρβάρας, Αναστασίας Κατήνης, Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, εις την νήμη της εορτάζομεν, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θεπατρουγιών Κιμ και Άνης, των Εξαγίων Μυροφόνων και Ιωσήφ, του Εξαρμηθίας Νυκτερινού Μαθήτου Νικοδήμου και πάνω στον Αγίων και του Ωσίου Πατρουσιμών Εφραίμ, ου και τιμή επιτελούμε και πάνω στον Αγίων και τέμσε μονε πολύ έλεγε Κύριε επάξον ημών δραματολών δεωμένων σου και λέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy,
Lord have mercy, Lord have mercy. Ελέγχει την ημί και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με το ευλογητό εσύ του Παναγίου και γάθο και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. You, O Virgin Maiden, were adorned in the beauty of virginity, and you were crowned with the halo of martyrs. You were sprinkled with the blood of your martyrdom, and you were dazzling with miraculous cures. Thus, O Martyr Irene, you rightly receive the award for winning your contest. You rightly receive the award for winning your contest. You, O Lauded Maiden, were on fire with love for Christ, the Bridegroom, so you ran like a thirsty gazelle to the ever-flowing springs. You preserved yourself through martyrdom, and you went inside the truly incorruptible bridal chamber of your Creator. O glorious Irene, as a glorious bride, adorned in various colors as one chosen, wearing a crown, and from the incorrupt Bridegroom you received, as if gold, the award for winning your contest. The award for winning your contest. Τη πέμπτη του αυτομηνός, πνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, τη αυτή ημέρα αθλήσα στον Αγίο Μαρτίνο Νεοφύτου Γαΐου και Γαϊανού, τελείται δε αυτόν σύναξη των σεπτών και σεβασμίων ναών των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών, Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, το όντι εν της Δαρίου, τη αυτή ημέρα ανάμνηση των εγγενιών των ναού της υπεραγίας του τόκου εν της Κύρου, τη αυτή ημέρα μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Ενδόξου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νεαφανούς και Θαυματουργού, του εν το κατά την Αττικήν όρη των αμόμων ασκήσαντος και αθλήσαντος κατά τον 10ο και 5ο αιώνα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αναστάσε. Λαμπριθόμεν λαΐ Πάσχα Κύριου Πάσχα εκ γαρθανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας. Δεύτε πόμα ποιο με κενώνου και εκ πέτρας αγώνου τερατουργουμένων αλαφθασίας πηγήν εκ τάφου ο βρίσαντος Χριστού ενός τερεούμεθα. Now let Habakkuk as a God-inspired prophet stand with us, keeping his divine watch and show us the angelic messenger who is shining out as glowingly today for the world is salvation, because arisen is Christ, being omnipotent. Ο θρήσομεν όρθου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσήσομεν τον Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνη ηλίων φάση ζωήν ανατέλλοντα. You went down to the nether regions of earth, and you broke apart the bars that forever were closed on those who were held there, O Christ, from the sepulchre, as did Jonah from the well. You arose on the third day. O Pedas, εν καμίνου ρισάμενος, γενόμενος άνθρωπος, ασίος θνητός και δια πάθους το θνητόν αυθασίας εν διεπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος.
Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανηγύρις έστι πανηγύρεων, εν η ευλογούμενον Χριστόν εις τους αιώνας. Θεοτόκο και η Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες, μεγαλύνομαι. Μεγαλύνον ψυχή μου τον εθελουσίος, παθόντα και τα φέντα και εξαναστάντα τριήμερον εκτάφου. Φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, έπισε ανετήλε, χορευένην και αγαλουσιών, σίδε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόκου σου. Μεγαλύνον ψυχή μου τον εξαναστάντα, τριήμερον εκτάφου Χριστόν τον ζωδότην. Φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, έπισε ανέτηλε, χορευένην και αγαλουσιών, σίδε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόκου σου. Christ is the new Pascha, the sacrificial victim, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Divine and beloved, and sweetest utterance of yours, for you really and truly pledge that you will be with us unto the end of the age, O Christ, and with the faithful clinging to your promise, our anchor of hope, rejoice. Σήμερον πάσακτησεις αγάλετε και χαίρε, ότι Χριστός ανέστη και άδεις εσκυλεύθη, ο Πάσχα το Μέγα και η ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν εκ τυπότερον σου μετασχήν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, μεγάλυνον ψυχή μου της τρεις υποστάτου και αδιαιρέτως θεότητος το κράτος συμφώνος παθένε, σε μακαρίζομαι πίστη, χαίρε πύλη Κυρίου, χαίρε πόλης εν ψυχέ, χαίρε δύση μην έλαμψε σήμερο φως του εξουτεκθέντος της εκ νεκρών αναστάσεως. Was now and ever into the ages of ages, amen. Rejoice, blessed Virgin, rejoice, O glorified one. Rejoice, your Son has risen from the grave on the third day. Be glad and exultant, divine gate of the light, for your Son, namely Jesus, having set within the tomb, rose and is shining more brightly than the sun, and he has fully illumined all the faithful, O Lady full of grace of God. Ο Άγγελος Ευώα, τι και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε,
και πάλι νερό χαίρε, ως όσοι ως ανέστη τριήμερος εκτάφου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, έπισε ανέτηλε, χορευενήν και αγαλουσιών, σίδε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγκέρση του τόκου σου. Και την είναι του Κυρίου δαϊθόμε. Κύριε Λαϊσόν. Αντιλαβούσον Λαϊσόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε Λαϊσόν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' την δόξα να απέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ρωστήσας καλή Πάρθενε, σταυρό το σου Κυρίου σου, τυράννων έλυσας τράσος, άθλους αμάτης γενναίος, και προς Χριστού απειλήφθας, πραβία νίκης πάνσωθε, ειρήνη μεγαλώνημε, υπέρ ημών δισοπούσα, των σε τιμών των εκπόθου. Our women hearken to the voice that echoes with exultant joy, trampling on hates that tyrant I raised up all from corruption. Run now with haste and tell my friends good tidings as evangelists, for I will that my creatures see joy distinctly arising from women from whom came sorrow. No. Ενεσάτω των Κύριων, ενείτε των Κύριων εκ των ουρανών, ενείτε αυτών εν της ύψης της, σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε η δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, υπάντως αν οι Ιουδαίοι, πως οι στρατιώτε απόλες ατηρούνται στον βασιλέα, δια τη γαρολήθος σου και φύλαξε την πέτρα τη ζωής, ή τον ταφέντα δότωσαν, οι αναστάντα προσκυνήτωσαν, λέγονται συνήμοι δόξα το πλήθη των νυκτηριμών σου,
σωτήρι μον δόξασι. Praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre. Let the Judeans explain it, how these soldiers lost the king, since they were watching, and why did not they stone God, the rock of life? Let them surrender him who was buried, or if he has risen, let them worship him and say with us, glory to your abundance of your tender mercies, O our Savior, glory to you. Εν είτε αυτόν ετή πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν κοδές και οργάνω, τα σαν ομοίας μου πάλι δε Κύριε, ο εκπαθέν ουτεκθείς, και την καρδία μου μη καθάρισω ναόν αυτήν ποιόν του Αγίου σου Πνεύματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το ελεός. Praise him with resounding cymbals, praise him with the triumphant cymbals, let everything that breathes praise the Lord, accepting the cross of Christ, an invincible weapon. The holy martyrs destroyed all the strength of the devil, and accepting our heavenly crown, they have become a wall for us as they intercede on our behalf. Ne doxa patri ke io ke agio pnevmati rini mani sarkos udolos enfrontisas Παρθενώμα της ειρήνη πανένδοξε, αλλά τραυμάτων μάστιξητε και άλλης προθήμος εκδέδοκας. Δια την άνω λαμπρότητα Χριστός ο νυμφίος σου, και στεφάνο θέτη, στεφάνο διπλώσε, κατέστρεψε της παρθενίας τε και αθλήσεως αυτόν ουν οικέτευε Χριστίνε ημάς από πάσης προσβολής εναντίας, και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Both now and ever and to the ages of ages, amen. The murmuring women very early in the morning took their spices and went to the tomb of the Lord. When they had found it not as they had hoped, they reverently pondered the removal of the stone, and they said to one another, where are the seals that secured the tomb? Where is Pilate's guard and special security? Then a shining angel appeared as a messenger to the women who were unaware, and he said to them, why do you mournfully seek the one who is alive and who gave life to the human race? Christ our God is risen from the dead, as the Almighty One.
and he is granting us all incorruption and life, illumination, and the great mercy. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός σου εφημάς, καθαπελυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Lord, you have been a refuge from generation to generation. I said, Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against you. Κύριε, προσε κατεφυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παράσι πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινο το ελεός σου, της γινοσκούς είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Holy Immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων παν τί. This holy house for those who enter with faith, reverence and fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, του Τιμίου Πρεσδερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. For this land, its civil authorities, and all its people, let us pray to the Lord. Υπέρ της πόλεως και νορίας και κοινότος ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστην κούδων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. For favor, weather, the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπεπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώτων, εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. For our deliverance from all affliction and danger and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ του ληστεί ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, και από του απειλούντος ημάς, δημού του κορνίου, του Κυρίου δεηθώμεν. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας,
με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλάξε το Κύριο πάσα ηγήτες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Sing now to his name, give glory to his praise. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσον ημάς. Let all the earth worship you and sing to you. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της συγχαρητής. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σου το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εκτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς όσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. May he cause his face to shine upon us and have mercy on us. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Το γνών εν τη γη την οδόν σου, εν πάση έθνεσή το σωτήριον σου. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Let the peoples give thanks to you, O God. Let all the peoples praise you. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατο πατή σας. Ιησόν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Save us, have mercy on us, and protect us, I call by your grace. Lord, have mercy. Commemorate again my soul, if you most blessed, glorious Lady Theotokos, and Virgin Mary, with all the saints, commend ourselves one another,
and our whole life to Christ our God. To you, our Lord. For you are our God, good and loving man. For you, our God, our good and love mankind, and to you we offer glory to the Father and to the Son, to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αναστήτω Θεός και διασκοπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από πρόσωπο αυτού οι μισούντες αυτών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω ζωήν χαρισόμενος. As smoke vanishes, so let them vanish, as wax melts before the fire. Christ is risen from the dead, by death trampling down απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εμφρανθήτωσαν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτων πατήσα. Ο Κύριος αγαλιασόμεθα και εμφρανθόμεν εν αυτή. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θανάτω. Καθαρά η λύσας και αρώμασι, εμνήματικ ενώ κυδεύσας απέθετο, αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Ότε κάτι ήρθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρο σας, τη αστραπή της θεότητος,
Ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβγαζον, ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Συ. Τες μυροφόρης γυναίξη παρά του μνήμα επίστας ο άγγελος ευώα, τα μοίρα της θνητής υπάρχει αρμόδια, Χριστός τε διαφθοράς εδείχνει αλότριος, αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυφίε μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο, και εσύ σταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου, και πάσου οδίασε ως βασίλευς ως συνεισή, και εθνίσκω είπε σου, είναι και ζήσω έτσι, άλλος θυσία να άμωμε, προσδέχω τη μεταπόρθω τη θύσανση, αυτής τις πρεσβείες ως ελεήμων, σώσοντας ψυχάς ημών. Εν όρη των αμόμων ως περιλίος, έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε, προς Θεόν εξεδίμησας βαρβάρων υποστάς επιδρόμας, Έφρε μεγαλομάρτης του Χριστού, δια τούτο αναβλύζεις χάρη ναή, της ευλαβός βόση, δόξα το σόδε δοκό της ίσχυν, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη δία σου, ασυνιάματα. Αγίαν αργύρι και θαυματούργη, επισκέψαστε τα ασθενή. Ήρθες αθανάτε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνεξη μυροφόρης θεξαμένος χαίρεται, και της εις Αποστόλης Ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Του Κυρίου δεηθώμε. Ότι Άγιος ο Θεός ημών, και εσύ τη δοξάν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός. Αγίος,
ελέησον ημάς. Shall be glad in the Lord and shall hope in Him. Let us be attentive. Hear my voice, O God, in my supplication. Wisdom. The reading is from the Acts of the Apostles. Let us listen attentively. In those days, Philip went down to a city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the multitudes with one accord gave heed to what was said by Philip when they heard him and saw the signs which he did. For unclean spirits came out of many who were possessed, crying with a loud voice, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in the city, but there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the nation of Samaria, saying that he himself was somebody great. They all gave heed to him, from the least to the greatest, saying, "This man is that power of God which is called great." And they gave heed to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed, and after being baptized, he continued with Philip. And seeing signs and great miracles performed, he was amazed. Now when the apostles at Jerusalem
heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For it had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Peace be to the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Wisdom stand, let us hear the Holy Gospel. Peace be with you. And with your spirit. The reading is from the Holy Gospel according to Saint John. Let us attend. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said to the Jews who came to him, "Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on him has God the Father set his seal." Then they said to him, "What must we do? Do we doing the works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him who he has sent." So they said to him, "Then what sign do you do, that we may see and believe in you? What work do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, he gave them bread from heaven to eat." Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." Εκ κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς ολιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, «Εργάσε μη την βρώσιν την απολυμένην, αλλά την βρώσιν τη μένουσαν η ζωήν αιώνιον. Ινόν Υιός του ανθρώπου ημιν δώσει, τούτο γαλοπατήρες φράγησεν ο Θεός, είπονουν προς αυτόν, τι ποιόμεν είναι εργασόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς, τούτο έστι το έργο του Θεού, ή να πιστεύσετε εις όν απέστειλεν εκείνος. Είπεν ουν αυτό, τι ουν ποιείς, σημείον ή να είδομαι και πιστεύσομεν σοι, τι εργάζει, οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον, εν τη ερήμο καθώς έστι γεγραμμένο. Α, τον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν, είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ο Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού. Αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινό. Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού. Και ζωήν διδούς το κόσμο. Σεξουαλής ψυχής, σεξουαλής διανοίας, ημών υπομέν. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου, πάντε φυλατώμενοι, σοι δόξα να πέμπομεν.
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αποθώμεθα
Remember, love you in his kingdom, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Des angelices aorotos dori. Θέτον τιμία δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. For the precious gifts presented, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστειος ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction and get danger and distress, Lord, pray have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Παρός που Κύριε. For an
angel of peace and faithful God, a God of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant thee, our Lord. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. For that which is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Commemorating and most holy, most blessed, glorious Lady Theotokos and Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, our Lord. Διά των νυκτηρημών των μοναγενού σου Υιού μεθού ευλογητός, Συν το Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι αγαπήσομεν αλληλούς, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, εις χεισμού, Σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μενογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρί, δύο τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημιτέραν σωτηρίαν κατελθόνταν εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα
και αναστάντα τρίτην ημέρα κατά της γραφάς, και αναρθόνταν εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας εκ και νεκρούς ούτης βασιλεία ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεγαλό, στο μέλ με τα φοβού, πρόσκομαι την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέγον ειρήνης θυσίαν ενέσεως. Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματός σου. Ανοσχόμεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν το Κύριον. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, βόντα και κραγούτα και λέγοντα. Holy, holy, holy Lord of Sabaoth, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna to you in the highest. Agios, 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 Kyrios, Sabaoth, pleris, this is my body, which is broken for you for the forgiveness of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Amen. Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Your own, from your own we offer you in every way and for everything. Thus εκτον σών σοι προσφέρομαι.
κατά τα πάντα και δια πάντα. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίησιμον Θεοτόκου και υπαθένου Μαρία. Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως Οσίος Ανέστη, τριήμερος εκ τάφου, φωτίζου, φωτίζου, η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, έπισε ανέτηλε, χορευένην και αγαλουσιών, σίδε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόκου σου. Εν πρώτης μνηστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, ον χάρις Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνης, ον έντιμα για μακραμερεύοντα και οδομώντα το λόγο της εις αληθείας. Αμήν. Και ον έγκας κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσε μην ιστόμουν και μια καρδία δοξάζει και ανημεί το πάντημο και με πες όνομά σου, του Πατρός και του Ιδέου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. And the mercy of our great God, Savior Jesus Christ, will be with you. And with your spirit. Πάντου τον Αγίο μνημονεύσατε σε έτηκε, τι εν ειρή του Κυρίου δαϊθόμε. Κύριε λέησον. Υπέτοπος κομισθένο και γιαστένο τιμία δώρον του Κυρίου δαϊθόμε. For the precious gifts, presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord have mercy. That our loving God, who has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar, as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Having asked for the gift of the faith and communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, κατά Κρίστον μαν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεό Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων,
δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς συνέξει μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και δόξα, του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Through the grace and compassion, loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy good life and spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Προσκομε λετας ατέν. Τα Αγία της Αγίας, the Holy Gifts, for the Holy Ones. Εις Αγίος, εις Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο έλθον εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχρεντο σώμα Σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα Σου. Δεμεούν Σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματα μου, τα οικούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν, των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. I believe, Lord, and I confess that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is indeed your pure body, and this is indeed your precious blood. I ask you, therefore, have mercy on me, and forgive me my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge and in ignorance, and make me worthy, uncondemned, to partake of your pure mysteries for the forgiveness of sins and eternal life. Amen. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πυργάρ υπάρχεις τους εν αξίως φλέγων, αλλον κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Behold, I approach for holy communion. Maker, burn me not as I partake, for you are fire burning the unworthy, but cleanse me from every impurity. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερ ο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker,
For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Θεουργών εμαφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρέστη τους αναξίως φλέγων, θεού το σώμα και θεήμε και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Tremble, mortal, as you behold the deifying blood, for it is a burning coal consuming the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρί άλλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν συντριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. You have smitten me with yearning Christ, and by your divine love you have changed me. But consume my sins with immaterial fire, and make me worthy to be filled with delight in you, that leaping for joy, gracious one, I may magnify your first and second comings. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εν γαλτορμίσω συνεσερθήνη στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Into the splendor of your saints, how shall I, the unworthy one, enter? For if I dare to enter the bridal chamber, my clothing betrays me, for it is not a wedding garment, and I shall be bound and cast out by the angel. Cleanse the defilement of my soul, Lord, and save me in your loving kindness. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γένετο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος, και εις αραβώνα μελούσης, ζωής και βασιλείας. Εμί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν, έστι τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Loving Master, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be to me for judgment through my unworthiness, but for the purification and sanctification of both soul and body, and as a pledge of the life and kingdom to come. For it is good for me to cling to God and to place in the Lord the hope of my salvation. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε ο μη γάρτης εχθροί σου το μυστήριον υπό ο φίλοι μας ειδώσω καθαπέρω Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Remember me, O Lord, in your kingdom. Νηστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Με τα φόβου θεοπιστίας και αγάπης προσέλθετε, σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Χριστός Ανέστη, Εκ νέα.
νεκρών, θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενον. Πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πληρωθήτω το στόμα ημών εν εσεώ σου, Κύριε, όπως υμνήσω με την δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου με τα σχήν μυστηρίων. Τηρήσον ημάς εν τόσο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετώντας την δικαιοσύνη σου. Let our mouth be filled with praise, Lord, that we may sing of your glory. For you have made us worthy to partake of your holy mysteries. Keep us in your holiness as all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Ορθή μεταλαμβώντας το Θείο Αγίων Αχράντων Αθανάτων Υπουρανίων και Ζώπιων Φυτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Κύριε Λαϊσόν. Help us, save us, amesion us, protect us, I call by your grace. Κύριε Λαϊσόν. Having us that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let's commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμουν τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέθωμε του Κυρίου δεήθωμεν. Κύριε Λαϊσόν. Ο ευλογόντους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζοντας επί σύ πεπιθώτας όσο το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντες στην επέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς στην διδόξη θεϊκού σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες, ιερεύσεις, βασιλεύσεις ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνεστη καταβαίνει σου Πατρός στο φώτο. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση είναι αναπέμουν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Blessed be the name of the Lord from this time forth and to the ages. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μεγαλεώς σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαιώ εις ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επίσκεψη, χωρίς και αφέ στο ματιών, τον δούλο του Θεού, των ιδροπιστρομητών και φρυωτών του Αγίου Ναού τούτου και των επιτελούντων την Αγία Νεορτή Ταύτην, Γεωργίου Πρεσβυτέρου,
Ειρηνης Πρεσβυτέρας, Εμμανουήλ Νικολά, Εμμανουήλ Μαρίου, Μυροφόρας Μαρίας, και πάντων συγγενών αυτών, και πάντων αδελφών ημών, και πάντων των συγγενών και πάντων των πιστών της συνεωρίας και κοινότος ταύτης, και πάντων των παρευρισκομένων και αδελφών ημών, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών είπομε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Again we pray for this holy church, this city and parish community and every city and country may be protected from anger, plague, famine, earthquake, flood, fire, sword, foreign invasion, civil war, and sudden death, and that our good and loving God may be merciful, gracious, and kindly disposed, and may divert and disperse all anger and disease coming against us, and deliver us from his own just threat hanging over us, and from the disease of the coronavirus, and have mercy on us. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Et ideomata ipetus acuse quintote amphonis de Iisus imon de Matalon, que leise imas. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Hear us, O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and all those far off at sea, and be merciful to our sins. Master, have mercy on us, for you are a merciful and loving God, and to we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Ειρηνη πάση και το πνεύμα τη σου. Τα σκεφαλά σήμα το Κύριο κλείνομαι. Συ Κύριε. Δέσου το πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες Παναγράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Αιθένου Μαρίας. Δυνάμει του Δημιουργίου Ζώπιου Σταυρού Προστασίας του Τιμήνου Επουρανίου Δυνάμενων Σωμάτων. Ηγεσίες του Μείον Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Εντόξου και Πενεφήν Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, των Σιών και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εντόξου και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θεπατών Ιακύμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Σιού Πατρός ημών Εφραίμ του Νέου, ον και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων. Εμπρός των πίστων δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άμψη των παρτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπτε σημαίνει τη σκέπτη των πτυρίγων σου. Αμήν. Αποδείξε αμφιμών πάντα εχθρών και πολέμιων. Αμήν. Ειρήνευσε ημών τη ζωή, Κύριε Λαΐσον ημάς και τον κόσμο σου. Αμήν. Και σώσε το ψυχά σημαίνει ως αγαθός και φιλά. Αμήν. Θεοτόι και Παρθένε, καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσου τους πέντε άντους στην διαιρή μου και εξ αυτό πενταχείς άνδρας χορτάσες, αυτός ευλόγησον και τους άντους τούτους, το σύτ των ίνων και το έλλον και πλήν αυτά την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη, εν της οίκης των ιεροταζώνων του κόσμου σου άμπαντη, και τους εξ αυτό μεταλαμβάνοντος πιστούς δούλους σου αγίασουν. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντα σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ δόξα να πέμεν, στην ονομά σου Πατρίκη του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λουσίε το χεύσαν και πίνασαν οι δέξιν τούντες των Κύριων ο κελατορθήσονται παντός αγαθού. The rich became poor and went hungry, but those who seek the Lord will not be lacking in any good thing. Πλούσιοι επτώχευσαν και
Κυρίου και ελέος αυτού εφημάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, επίσημο δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάστη εκ νεκρών Χριστός ο λιθνός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμα Αγίας Αφμητρός, δυνάμει του Μήκης Ζώπιου Σταυρού, προστασία στο τιμένο επορανείο δυνάμεων σωμάτων, η και εσύ του τιμένου δόξου προφήτρου Βαδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου και Πενεφήν Αποστόλων, των Αγίων Εδόξου και Ανίκο Μαρτίν, των Σύνων και Θεοφόρου, Πατέρα ημών, των Αγίων Εδόξου και Θαματουργών Αναργύρων Κοσμέ και Δαμιανού, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ξωστόμου Κωνσταντινοπόλεως, των Αγίων και Δικαίων Θεπατών Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Νέου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα ρωτάζουμε την Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρος, όπου η ζωή της ήταν μία Αγία που ονομαζόταν Πινελόπη, γεννήθηκε στην Περσία, στην πόλη Μαγαϊδών και ήταν μοναχοκόρη. Όταν ήταν 6 χρονών, ο πατέρας της την έβαλε σε ένα πύργο με 13 υπερέτριες και ένα δάσκαλον τον Απελιανό, τον οποίον η Πενελόπη αγαπούσε και υπάκουε αυτό και γρήγορα μορφώθηκε. Μια όμως από τις υπερέτριες ήταν χριστιανή, η οποία με κάθε προφύλαξη δίδαξε τη μικρή Πενελόπη την πίστη την αληθινή. Σαν ήθε η Πενελόπη, στην εφηβική ηλικία ήταν τέλεια χριστιανή. Κάλεσε η υπερέτρια τότε τον ιερέα Τιμόθεο και τη βάφτισε Ειρήνη. Αμέσως μετά τη βάφτιση, η Αγία Ειρήνη κρέμισε και έσπασε όλα τα αγάλματα και τα αγαλματάκια που ήταν μέσα στο πύργο της. Όταν ο πατέρας της θύμωσε τόσο πολύ, σαν έμαθε ότι έκανε η κόρη του, και ακόμη περισσότερο θύμωσε γιατί έγινε χριστιανή. Προσπάθησε να την επαναφέρει στην ειδωλολατρεία, αλλά χαμένος ο κόπος. Η Αγία Ειρήνη δεν άλλαξε. Έτσι διέταξε σαν άρχοντας που ήταν να την ρίξουν στα άγρια άλογα και να την σκοτώσουν ποδοπαντώντας την. Τότε έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Ενώ τα άγρια ζώα δεν πείραξαν την Αγία Ειρήνη, ένα από αυτά ξέφυγε και με δυνατά λακτίσματα σκότωσε. Εκεί μπροστά στα μάτια του κατάπληκτου πλήθους τον πατέρα της. Η Αγία Ειρήνη τότε καταστεναχωρημένη για το θάνατο του πατέρα της, που πέθανε έτσι αμαρτωλός και ειδωλολάτρης, γονάτισε δίπλα του και άρχισε μια μεγάλη προσευχή. Το αποτέλεσμα, ξέρεις τι ήταν, αγαπητοί αδελφοί? Ο πατέρας της αναστήθηκε. Άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε την κόρη του, κατάλαβε ότι αυτή τον τράβηξε από τα χέρια των ειδώλων, των κακών που ήταν, τον είχαν αρπάξει. Και εκεί μπροστά στα πλήθη ομολόγησε ότι αυτός πιστεύει στον Χριστό και αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός.
Μαζί του τον πίστεψαν στον Χριστό εκείνη την ημέρα 3.000 Πέρσες. Ο πατέρας της βαφτίστηκε με το όνομα Λικίνιος και με κόρη του Ειρήνη μετέβαλαν το πύργο τους σε χριστιανικό κέντρο. Ήρθε όμως ο καιρός, ο Λικίνιος εκοιμήθηκε εν Ειρήνη. Ο αντικαταστάτης τους, ο άρχοντας Αδέκιος, ήταν ειδωλάτρης και από εδώ αρχίζουν τα μαρτύρια της Αγίας Ειρήνης. Διέταξε να τη συλλάβουν, προσπάθησαν με λόγια να την αλλάξουν, φυσικά όμως δεν το κατάφερε και με απειλές και υποσχέσεις, τίποτα. Έτσι με βασανιστήρια επακολούθησαν αργότερα. Την έριξα σε ένα λάκκο με φαρμακερά φίδια. Δεν την πείραξαν. Μετά άρχισε το μαρτύριο του τροχού, πολύ οδυνηρό. Ξαφνικά και χωρίς καμιά αιτία εκεί που γύριζαν τον τροχό και όλα ο τροχός, σκηνιά, βάσης και ειρήνη βρέθηκε όρθια και ελεύθερη. Μπροστά σε δύο θαύματα, 8.000 Πέρσες έγιναν χριστιανοί και εξεδίωκαν τον άρχοντα Σαδέκιον. Η Αγία όμως δεν έμεινε για πιο πολύ ελεύθερη. Τη συνέλαβε αργότερο ο υιός του Σακεκίου, ο Σαπόρ. Αν και τυφλώθηκαν, όταν την συνέλαβαν, ο Σαπόρ και οι στρατιώτες του και η Αγία τους γιατρέψε, αυτοί όμως δεν μετανόησαν. Άρχισαν να τη βασανίζουν. Όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα με την Αγία είχαν προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον στον κόσμο και δεκάδες χιλιάδες λαού παρακολούθησαν τα βασανιστήρια. Αμετανόητοι ειδωλάτρες με φωνές ζητούσαν από τον Σαπόρ να συνεχίζει τα σκληρά βασανιστήρια. Και τότε ήρθε φοβερή τιμωρία από τον ουρανό. Άνοιξε στη γη μια μεγάλη σχισμή που κατάπιε 10.000 αμετανόητους. Επεναντίας τότε 30.000 θεατές πίστεψαν στον Χριστό. Μαζί με αυτά Άγγελος Κυρίου θανάτωσε και τον αμετανόητον Σαβόρ. Από τότε η ζωή της Αγίας συνεστήκε έτσι. Να διδάσκει, να συναλαμβάνεται, να θαυματουργεί, να θανατώνεται και να ανασταίνεται. Πήγε και σε άλλες πόλεις, συνάντησε τη μητέρα της και τον δάσκαλο τους χριστιανούς. Εκοιμήθηκε και δοξάζεται από τον Θεό και απανταχού των Ορθοδόξων και όλο τον κόσμο. Saint Irene was a daughter of a princelet called Licinius. Her name was Penelope, and by her parents through divine revelation she was brought to faith in Christ. At baptism was renamed Irene, although her father, prior that was against the Christians, he was an idolater, but a miracle came, of course, that Irene resurrected him by the grace of God when he was trying to kill her, and he repented and became a devout Christian. Of course, Saint Irene suffered torments and punishments for her faith, but was preserved by the power of God. While working dread miracles and converting many thousands of souls into Christians, at last she came to Ephesus, where she fell asleep in peace in the first half of the 4th century, 2 days after her death. Her gravestone was found lifted off and her grave empty. At least 2 churches were dedicated to Saint Irene in Constantinople. And she is also the patroness of the Aegean island of Thera, which is commonly called Santorini. And of course, Santorini, the name of course comes from that. Santorini comes from the name of Saint Irene. And of course with that, which means a corruption of Saint Irene. So there you go, we've learned something today where Santorini comes from. My dear brothers in Christ, may the Lord give strength to all of us. Αγαπητοί μου, να μας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο σε αυτήν την δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε και συνήθως η Εκκλησία μας είναι γεμάτη σε αυτή την ημέρα και τις άλλες γιορτές που έχουμε και όλα. Ξέρω ότι
Θα έρθει η στιγμή και η ώρα που θα εισελθείτε και στην Εκκλησία σιγά σιγά, αλλά και εμείς θα συνεχίσουμε με τις ακολουθίες μας, αδιαλείπτως να προσπαθούμε να προσευχόμαστε για σας. Ξέρω ότι πολλοί βλέπετε, διά του διαδικτύου, δηλαδή στο ίντερνετ, διά το YouTube, και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τουλάχιστον να είμαστε σε επικοινωνία. Να μην στεναχωριόμαστε, διότι ο Θεός γνωρίζει και ο Θεός ξέρει γιατί το κάθε τι γίνεται. Θα έρθει η ώρα και η στιγμή, θα κάνουμε κουράγιο όλοι μας και προσευχή πολύ. Εμείς προσευχηθήκαμε για σας και για όλους σας. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσα σήμερα τις Ειρήνες. Θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ την πρεσβυτέρα μου την Ειρήνη, χρόνια της πολλά που γιορτάζει σήμερα και αυτή, που μας έψαλε λαμπρά για όλους μας και χαρμόσυνα. Με κάθε προσπάθεια, ο Θεός να της δίδει κουράγιο και δύναμη στο έργο που επιτελεί μαζί μου, με τον Υιό μας, τον Εμμανουήλ, και να μας δίνει όλους μας τη δύναμη και το στήριγμα που πάντα μου δίδει ως πρεσβυτέρα, και να την έχει πάντοτε καλά ο Θεός και πάντοτε με υγεία και χαρά. Να είναι ευλογημένη και ο Θεός να την προστατεύει και η Αγία Ειρηνή να την προστατεύει μαζί και με ένα άλλο μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Εφραίμ, που όλοι τον ξέρουμε στην Ελλάδα μας, και αυτός να μας προστατέψει όλους και να μας προσέχει όλους. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων θάντο πατή σας και της μνήμας η ζωή είναι χαρισάμενος. Η Αγία Τριάς για φυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.